Το όνομά μου είναι Γιωχάννα Καλαφούτη. Έχω ταξιδέψει στις 5 Ηπείρους σε πάρα πολλές χώρες και σήμερα σας έρχομαι από την Αθήνα. Το αντικείμενο που σας έχω φέρει σήμερα είναι το απαραίτητο αξεσουάρ που έπρεπε να έχει κάθε πιλότος σε κάθε πτήση. Υποδεχόμαστε αμέσως την αγαπητή Γιωχάννα. Καλώς μας ήλθατε στο Castle Dras. Καλώς σας βρήκα. Καλώς να είστε σας βρήκα. Καλά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και από εγώ κοντά. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Το Γιωχάννα από πού προέρχεται, αγαπημένη μου? Έχω βαφτιστεί Ιωάννα, αλλά έχω μεγαλώσει μια Γερμανίδα, γιατί η μητέρα μου ήταν καλλιτέχνης παλιών τραγουδιών, τραγουδίστρια, και έλειπε. Οπότε μεγάλωσα μια Γερμανίδα που το Ιωάννα το έκανε Γιωχάννα. Σας έλειπε πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η μητέρα δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό και εγώ, μετά που έκανα ταξιδιάρικο επάγγελμα, γιατί πετούσα, προσπάθησα το παιδί μου να μην λείπω πολύ, να την παίρνω μαζί. Είπατε κάνετε ταξιδιάρικο επάγγελμα. Ναι. Τι να υποθέσω? Να υποθέσετε ότι πετούσα 25 χρόνια, αλλά φέτος κλείνω 50 χρόνια ακόμα εκπαιδεύοντας υπτάμενος. Στην αείμνη στη Ολυμπιακή. Από τότε μέχρι και τώρα, που έχουν περάσει 50 χρόνια, την ώρα που ετοιμάζεται το αεροπλάνο για να απογειωθεί, εγώ φεύγω. Φεύγω από τον εαυτό μου και είμαι εγώ με μένα. Σίγουρα έχετε εξυπηρετήσει και προσωπικότητες. Τι να σας πω τώρα, να θυμηθώ τη Λαμπέτη και τον Κατράκη που καθόντουσαν μια φορά στην τουριστική θέση και πήγαμε να τους πάρουμε, να τους πάμε πρώτη θέση και είπε όχι, εμάς ο κόσμος μας είναι πίσω. Ο κύριος Ωνάσης, ο οποίος ταξίδευε με μας πάρα πολύ συχνά και ο οποίος σχεδόν δεν έτρωγε τίποτα. Τον είχατε εξυπηρετήσει και μαζί με τη Μαρία Κάλλας. Ναι. Πώς ήταν εκείνη? Εξαιρετική. Μεταξύ Τζάκη και Μαρία Κάλλας. Το βλέμμα του Ωνάση προς την Κάλλας ήταν βλέμμα αγάπης, θαυμασμού. Αχ, τι μου λέτε, μου τρίχιασε. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Πρέπει να σας πω ότι γνώρισα και τον Αλέξανδρο και ήμουνα και την ημέρα που σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος. Τι μου λέτε, στο αεροδρόμιο. Καλύτερο. Ναι. Κάναμε εκπαίδευση εμείς και ο Αλέξανδρος, ο οποίος είχε την ελαφρά αεροπορία που λέμε, τα μικρά αεροπλάνα, γιατί είχε πάθος με τα αεροπλάνα, ερχόταν πρώτος στις 7 η ώρα και φεύγε το βράδυ. Και την ημέρα, μία μέρα που είχαμε εκπαίδευση, ακούμε ένα τρομερό κρότο έξω και βγήκαμε και είδαμε αυτό που είχε γίνει. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό για μένα. Τώρα όμως πρέπει να σας πω για αυτή τη τσάντα. Λοιπόν, είχαμε έναν κυβερνήτη, ο οποίος ήταν το τελευταίο του ταξίδι, μετά έπαιρνε σύνταξη. Και όταν γυρνάει, είπε, παιδιά, επειδή είναι το τελευταίο μου ταξίδι, λέω να κάτσω και λίγο στην πρώτη θέση να με περιποιηθείτε. Και κάποια στιγμή μου λέει, κοίταξε, είναι το μόνο δώρο που μπορώ να σου κάνω. Επετούσε, ήσαμε 30 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Τι μου λες, Γιωχάννα μου. Ναι. Θα μου επιτρέψετε όμως να δώσω το λόγο στο Θάνο, να μας δώσει τώρα πληροφορίες για αυτή την τσάντα. Βλέπουμε μια τσάντα ενός πιλότου της Ολυμπιακής, δερμάτινη, από σκληρό δέρμα, η οποία ανοίγει. Και όταν ανοίγει, βλέπουμε πως έχει τρεις θήκες, στις οποίες μπορεί να αποθηκεύσει αντικείμενα, έγγραφα για το ταξίδι που έχει να κάνει. Και αυτό που βλέπω που είναι ξεχωριστό, είναι το πως έχει διατηρηθεί σε τόσο καλή κατάσταση, και από κάτω δέσποινα να δεις, το οποίο μου δείχνει πόσο υψηλής ποιότητας ήταν η τσάντα αυτή όταν κατασκευάστηκε. Ναι. Το κερασάκι στην τούρτα ποιο είναι? Το κερασάκι στην τούρτα είναι εδώ, η σφραγίδα της Ολυμπιακής, Olympic. Αυτό είναι όλα τα χρήματα, αυτό είναι που το καθιστά συλλεκτικό, αυτό είναι που θα σας δώσει και χρήματα στην αίθουσα των αγοραστών. Γιωχάννα μου, είσαι έτοιμη να κάνεις την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας? Πόσο εκτιμάτε λοιπόν αυτή η τσάντα που γύρισε όλο τον κόσμο, ότι είναι η αξία της? Όπως είπαμε, η αξία σε αυτή τη τσάντα είναι η σφραγίδα της Ολυμπιακής. Είναι η ιστορία που συνδέει την Ελλάδα με όλο τον κόσμο. Γιατί κυριολεκτικά η Ολυμπιακή ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Η Ολυμπιακή των 5 Ηπείρων, λέγανε. Ακριβώς. Η εκτίμησή μου λοιπόν για τη δερμάτινη τσάντα πιλότου είναι 200 ευρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω να μπορέσετε να διεκδικήσετε πολύ περισσότερα και η ιστορία της τσάντας αυτής να μιλήσει στους αγοραστές και να χτυπήσουν πολύ παραπάνω. Ευχαριστώ. Λίγο-λίγα.
καλοπούλητη και καλή τύχη στη ζωή σου. Να σου πω ότι χάρηκα ιδιαιτέρως που σε φιλοξένησα στην εκπομπή μας. Για όλα όσα μας μετέφερες, έκανα νοερά πάρα πολλά ταξίδια. Μπράβο. Είμαι ταξιδιάρικη γυναίκα. Μπράβο. Πάρα πολύ. Να πας ευχαριστώ καλό. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καθώς προχωρά προς τους αγοραστές, η ψυχολογία μου και η αδρεναλίνη μου ανεβαίνουν. Τώρα είμαστε έτοιμοι για πραγματική απογείωση. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας πώς είναι? Ιωάννα Καλαφούτη. Και με τι ασχολείστε? Εγώ πετούσα πάρα πολλά χρόνια και ακόμα είμαι εκπαιδεύτρια επταμένα. Με την Ολυμπιακή, γονάση. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ξέρετε, η μητέρα μου ήταν αρισινοδός από το 1967. Όνομα? Σοφία Στρουγκάρη. Φυσικά και την ξέρω. Εσείς και η Σοφία μαζί έχετε πετάξει? Βεβαίως. Ναι. Α, μάλιστα. Τι γλυκό. Αυτό τι ωραίο. Έχει ενδιαφέρον. Το να συναντώ παιδιά συναδέλφων και μάλιστα καλών συναδέλφων όπως ήταν η Σοφία, η μητέρα του Φίβου, είναι για μένα πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε κρατήσει όλες τις στολές που φορέσατε? Καμία σχεδόν. Καμία. Καμία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι μας έχετε φέρει? Θα σας ταξιδέψει αυτό. Η τσάντα του πιλότου. Ναι. Εκείνης της εποχής. Μάλιστα. Και λέει και Olympic και είναι σε άριστη κατάσταση από μακριά. Ναι. Θέλω πολύ από κοντά. Είναι από τις καλύτερες, παλαιότερες και θα σας πω και έχει ιστορία αυτή η τσάντα. Πώς ήρθε στην κατοχή σας? Στην κατοχή μου ήρθε γιατί ένας πιλότος από τους πολύ μεγάλους που είχαμε, από την πολεμική ακόμα, που ήταν διευθυντής, έκανε το τελευταίο του ταξίδι προς την Αμερική και επειδή στο γυρισμό έδωσε την πολυτέλεια στον εαυτό του να κάτσει λίγο στην πρώτη θέση και τον περιποιήθηκα, μου είπε τι να σου δώσω, Προγιωχάνα, μια τσάντα έχω να σου δώσω. Λοιπόν, και αυτή την τσάντα την έχω από το 70 και δεν την έκανα τίποτα, δεν την μεταχειρίστηκα, γι' αυτό είναι και άθικτη. Είναι ένα κοιμήλιο. Εγώ πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Και εγώ, και εγώ. Και μου δημιουργείτε πάρα πολύ ωραία συναισθήματα. Η τσάντα και του πιλότου. Μοιάζεται και στη Σοφία, ναι, ναι, βέβαια, πολύ. Διαμαρτύρω τον μπαμπά, δεν έχω πάρει τίποτα από εκείνη. Ναι, ναι. Ούτε στο μυαλό, κατάλαβα, λέει. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια συνήθις τσάντα του πιλότου. Τώρα θα μπορούσε να είναι μια συνήθις τσάντα για ένα πικνίκ ή να τοποθετηθεί κάπου. Εξαιρετικό. Αλλά απλώς να ξέρετε ότι αυτή η τσάντα έχει γυρίσει όλες τις Ηπείρους. Εγώ φοράω και χρησιμοποιώ παλιές τσάντες. Πώς με βλέπετε? Τέλειος κιόλας. Βέβαια, έτσι όπως είσαι εντυμένος, ναι. Ναι, ναι. Είμαι έτοιμος, νομίζω. Εγώ την είδα για μένα, λοιπόν. Δεν θα την βάλω πουθενά. Θα την χρησιμοποιώ στη δουλειά μου 3-4 φορές την εβδομάδα. Είναι τέλεια για τα έγγραφα και για δείγματα πολλές φορές με τους πελάτες που πάμε και κάνουμε ραντεβού στον χώρο τους. Εντάξει, κρίμα είναι να βάλεις πλακάκια μέσα. Και κοιτάξτε τώρα, εμπορικό προϊόν θεωρητικά που δίναν σε πιλότους, αλλά ήταν μετρημένοι πιλότοι τότε, έτσι. Και πόσο προσεγμένοι είναι στα δεσίματά της, στα ραψίματά της, στο βάρος της. Πόσο με τα καρούλια της για να είναι προστατευμένη. Ήταν άλλη η ποιότητα τότε που δίναν στα προϊόντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μας φέρατε ένα εξαιρετικό προϊόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχω ακούσει μια ιστορία με τον Ωνάση που ήταν με τους κύκλους, ότι είναι το ίδιο με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και λέει, βγάλτε έναν ή βάλτε έναν ακόμα. Ολυμπιακή τώρα, άλλη ιστορία. Δηλαδή και η ποιότητα και όλα. Λοιπόν, τι λέτε να πάμε στις προσφορές? Να πάμε. Ο Φίβος είναι θεωρητικά το απόλυτο φαβορί στη δημοπρασία. Η οικογενειακή του σύνδεση με την Ολυμπιακή δεν αφήνει περιθώρια ανταγωνισμού. Ή μήπως αφήνει? Ωραία, εγώ θεωρώ ότι αυτό το αντικείμενο δεν έχει κάποια πραγματική αξία, μόνο υπεραξία. Ξεκινάμε με αναμνήσεις, βάζουμε το συνέστημα, χτίζουμε προς μια κατεύθυνση η οποία έχω την αίσθηση θα είναι στο τέλος της κάπως υψηλή σε σχέση με αυτό που βλέπουμε επί της ουσίας. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, εγώ θα πω 100 ευρώ και θα αγοράσουμε συνέστημα όλοι μαζί. Ωραία, το αγοράσαμε το συνέστημα. Εγώ, λοιπόν, αναγνωρίζω την συναισθηματική αξία, αλλά δεν θα συμμετέχω. Ωραία. Δεν μου κάνει εντύπωση που η άντα δεν συμμετέχει, γιατί δεν είναι το αντικείμενό της. Θα παίξετε 150 ευρώ μου για τη συνέχεια και σας ακούω. Δεν είναι κακές πάντως αυτές οι προσφορές. Δεν φαντάστηκα ότι θα εξελιχτούμε τόσο γρήγορα. Θα προσφέρω 160 ευρώ. Και το 160 χαμηλό είναι. Εγώ νομίζω δεν θα πάρω μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ ωραία σαν τσάντα. Παρ' όλα αυτά δεν θα τη χρησιμοποιήσω νομίζω. Και θα χαρώ πολύ να τη διεκδικήσει κάποιος από τους άντρες της παρέας. Μου βγάζει όλες αυτές τις αναμνήσεις ήδη. Έχει καθορίσει η σκέψη μου να βλέπω τους πιλότους, τη μητέρα μου να συζητάει μαζί τους. Θυμάμαι και αυτή την τσάντα. Θα πάω στα 175 ευρώ.
Και ισχύει αυτό, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο εμείς θα αναδεικνύαμε την αξία του. Μόνο υπεραξία. Καταλαβαίνω. Έτσι. Όπως δεν υπάρχει αντικειμενικό κριτήριο, δηλαδή μπορεί κάποιος να θεωρεί στα 200 που θα δώσω τώρα. Σαν ένα ακριβό ποσό, αλλά εγώ νομίζω ότι αξίζει, τι θέλω. Είναι από αυτά τα αντικείμενα που εδώ στο Castle Trust όταν έρχονται, τι γίνεται με μένα, με ερεθίζουν. Όπα. Εάν, λοιπόν, ανέβουμε περισσότερο, υπάρχει και δώρο εδώ. Α, εγώ θα σου μετάει, σου δίνει την πάσα. Εγώ θα ανέβαινα χωρίς δώρο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα λάβω και ένα Υπάρχουν δώρο. Υπάρχουν δύο δώρα, να σας πω. Δύο. Για να τελειώσουμε πλέον αυτό το, θα έλεγα, συναισθηματικό ερεθισμό που νιώθει ο κύριος Μαρίνης, θα πάω στα 250 ευρώ και τα δύο δώρα, λοιπόν, τα οποία έχω να λάβω. Η τιμή που δίνει ο Φίβος είναι πολύ καλή, αλλά εγώ είμαι σίγουρη θα το πάρει ο Θάνος. Ναι, αλλα θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτά τα δώρα, λοιπόν, μήπως επηρεάσουν δώρα... την κρίση μας. Όχι, και βεβαίως, τις προσφορές μας. Και θα σας πω. Το άλλο είναι μία τσάντα πάλι δερμάτινη για έντυπα. Δεν είναι έτσι, είναι άλλο. Με σφραγίδες πάλι της Ολυμπιακής. Ναι, βέβαια. Πάντα. Και το άλλο είναι ένα βιβλίο που έχω γράψει και έχει γίνει best seller, «Η ζωή μας αεροπορικό ταξίδι με 50 χρόνων εμπειρίες από όλους τους αερανθρώπους». Μάλιστα. Best seller, συγχαρητήρια. Δικαίως, λοιπόν, ευχαριστώ. Γιώργο μου, προσφέρω 250 ευρώ. Δεν έχεις άδικο. 270 ευρώ από μένα. Ο Τσαγκαράκης τον θεωρώ outsider, αλλά βλέπω ότι επιμένει. Ήρθε η ώρα μου να πω το 300 που το είχα στο μυαλό μου. Φίβο το πρεσάρω ψηλά, αλλά το θέλω. Αύριο θέλω να πάω στη δουλειά μου αυτήν τελείως. Θα ανέβω στα 320 ευρώ τύπης, απλά για να είμαι ο τελευταίος που θα πει την τελευταία κουβέντα και θα τα λάβει αυτά τα τρία ερεθιστικά δώρα. Θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Εντάξει. Και θέλω να δω ποιος θα την πάρει στο τέλος. Εντάξει. Φίβο, αν φύγει, αν στη δώσω, αν στο επιτρέψω να την πάρει, δεν θα την ξαναβρω. Δεν νομίζω στα 3.30 να σταματήσεις, αλλά τα ρίχνω. Έχουμε ξεφύγει, έτσι. Είναι έχουμε, τώρα εντελώς. Έχουμε ξεφύγει, ναι. Εδώ μετράει το συνέστημα. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Θα την πάρει ο Θάνος στα 330 ευρώ, γιατί αυτό που δεν σας αποκάλυψα είναι ότι η μητέρα μου έχει ένα δωμάτιο γεμάτο από τσάντες της Ολυμπιακής. Εγώ ήθελα να το πω αυτό. Και τόση ώρα βγάλετε το συνέστημα, όντως, αν δεν υπήρχε κάποιος από τους συναγοραστές που θα έλεγε ότι εγώ θέλω αύριο να πάω στη δουλειά μου με αυτό, γιατί εγώ μπορώ, ναι. Που έχω. Σωστά. Ως εκ τούτου, θα αφήσω το φίλο μου που δεν θα την ξαναβρει, γιατί εγώ δεν πρέπει να του πουλήσω καμία. Ως εκ τούτου, χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Και εγώ όλους είναι πολύ συγκινητικό που μας αναφέρατε και μας ταξιδέψατε μέσω της Ολυμπιακής σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι. Θάνο Μαρίνη, δική σου. Γιωχάνα μου, οι δυο μας, επιτέλους. Την κράτησα, μου πάει, μου κάνει. Θέλω να την πάρω αύριο στη δουλειά. Νομίζω η τιμή πρέπει να σε έχει ικανοποιήσει. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν με νοιάζει ποια είναι η εκτίμηση, δεν με νοιάζει τίποτα. Θέλω να την πάρω με 330 ευρώ. Φαντάζομαι είσαι ευχαριστημένη. Είμαι ευχαριστημένη. Θέλω να μου πεις αν έχουμε συμφωνία. Εγώ χαίρομαι που θα την πάρεις εσύ, γιατί το Olympic θα ταξιδεύει από αύριο σε όλο τον κόσμο και θα το βλέπει πάλι. Γιατί κοντεύει να το ξεχάσει. Που σημαίνει ότι είναι ναι αυτό. Έχουμε συμφωνία. Ναι. Το ήξερα από την αρχή, γιατί φαινόταν ότι ο Θάνος είναι ο υποψήφιος αγοραστής. Και του πηγαίνει κιόλας, έτσι. Με έκανες πολύ χαρούμενο, Γιωχάνα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω να μου υπογράψεις μετά το βιβλίο. Τα πέρασα πολύ όμορφα. Θα ξανάρθω και θα φέρω τα δύο βουδάκια που έφερα από την Μπαγκόκ.